Λοιπόν, εύχομαι περαστικά και στα τρία παιδιά. Εύχομαι να συνεχίσετε και οι υπόλοιποι ακμαίοι, να μην έχουμε και άλλο πλούσιο ιατρικό ανακοινωθέν. Πάμε να περάσουμε λιγάκι στα θέματα του απόψινου συμβουλίου. Είχαμε ένα θέμα στον αγώνα σήμερα ανάμεσα στον Ηλία Μπόγδανο, στην αναμέτρηση του Ηλία, μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, και αναφέρθηκε λιγάκι το κομμάτι του fair play. Κωνσταντίνε, να ξεκινήσω με σένα. Αναφέρομαι φυσικά στην αναμέτρησή σου με τον Ηλία, όπου ο Ηλίας κάποια στιγμή έφυγε από τον αγώνα, γιατί προφανώς είχε μπει άμμο στο μάτι του, φοράει φακούς επαφής, και περίμενα από σένα να σταματήσει τον αγώνα. Και έτσι και έγινε. Έγινε βέβαια από τις φωνές της αντίπαλης ομάδας. Η δικιά μου ομάδα με προέτρεπε να συνεχίσω και καλώς για μένα έκανε. Απλά επειδή πάνω στην αναμπουμπούλα δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Νόμιζα ότι ο Ηλίας είχε κάποιο πρόβλημα και λέω τώρα να ρίξω. Και σε κάποια φάση πάνω εκεί στην όλη αυτή την ένταση, λέω εφόσον δεν παίζει κανένας, οι μισοί φωνάζουν, οι άλλοι μισοί μου λένε ρίξε, λέω σταμάτα να δούμε τι θα γίνει. Εμένα η μοναδική μου ένσταση είναι ότι εφόσον δεν σφύριξε κανένας απ' έξω, δεν έπρεπε να σταματήσω. Και δεν μου άρεσε και ο Σπύρος που λέει, όταν φώναζε ο Ηλίας για το μάτι του, εσύ συνέχισες να ρίχνεις και έριξες μια κορίνα, ένα τοτέμ, ξαναγίνα το πίσω. Στην ουσία, εγώ είχα το αβαντάζ, γιατί έχουμε ξαναπαίξει πολλά αγωνίσματα με λάσπες, παραδείγματος χάρη, που όταν φτάνουμε στο στόχο, οι περισσότεροι δεν βλέπουμε, και αυτός που έχει πιο καθαρό μάτι, δηλαδή στους τυφλούς που βασιλεύει ο μονόφθαλμος, έχει ένα μικρό προβάδισμα και κερδίζει. Εγώ θα μπορούσα, ας πούμε, τώρα να συνεχίζω να ρίχνω, εφόσον ο Ηλίας δεν μπορούσε να δει και είχε βουλωμένο μάτι ή δεν ξέρω, μέχρι να καθαρίσει την αμμουδιά από το μάτι του, να πάρω το προβάδισμα, γιατί ο πόντος χάθηκε για ένα τοτέμ, οπότε θα μπορούσα να το είχα κερδίσει. Αλλά εφόσον μ' αρέσει να είμαι δίκαιος και πάνω απ' όλα βάζω την υγεία, εκείνη την ώρα θεώρησα σωστό, εφόσον φωνάζει ένας άνθρωπος, να σταματήσω. Αποδείχθηκε ότι δεν έπρεπε να σταματήσω, αλλά όλα καλά. Βέβαια, εννοείς για την έκβαση του πόντου, ότι πήγε στον Ηλία. Και σύν της άλλης ήταν ένα ματσάρισμα το οποίο δεν έκρινε τον αγώνα. Αν αυτό το ματσάρισμα ήταν στο 8-8 ή ήταν κοντά στο 9, θα μιλάγαμε κάτω από άλλες συνθήκες και δεδομένα. Εφόσον δεν επιαιρέσει την έκβαση του αγώνα, με τον Ηλία μιλήσαμε και μετά, δεν νομίζω ότι το έκανε επί τούτου για να πάρει το παιχνίδι, αλλά σε καμία περίπτωση εγώ δεν έπρεπε να σταματήσω αν το παιχνίδι ήταν τόσο... Το fair play είναι στα δικά σας χέρια. Φυσικά όταν ακούσουμε το σφύριγμα σταματάμε. Έχει διαφορά αυτό το πράγμα. Ηλία, να ακούσουμε και τη δική σου άποψη. Το fair play είναι στην κρίση του καθενός. Με τον Κωνσταντίνο πολύ μεγάλο respect, γιατί σταμάτησε το παιδί από μόνος του. Ενώ, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Άμα ήθελε, δεν θα σταμάταγε. Σταμάτησε. Οπότε δεν κατηγόρησα ποτέ τον Κωνσταντίνο ότι δεν έκανε fair play. Έκανε fair play και με το παραπάνω. Απλά σε προειδοποιήσω ότι στο 8-8. Στο 8-8 δεν θα μιλάγαμε σε άλλο. Δεν θα υπήρχε. Θα έριχνα. Θα το βλέπαμε. Ήταν εντάξει. Okay. Τώρα αφού έγιναν έτσι τα πράγματα, όπως έγιναν, εγώ είμαι okay. Εκείνη τη στιγμή είναι η ένταση του αγώνα. Ζητώ συγγνώμη. Είπα πάρτε τον πόντο. Άμα είναι, πονάει το μάτι, πάρτε τον πόντο. Δεν με νοιάζει ο πόντος. Εγώ παρέδωσα το όπλο γιατί λέω ας παίξει ο παιχνιδάς ό,τι πει. Να πάρουν τον πόντο γιατί εγώ πάω να βγάλω το φακό γιατί πεθαίνω. Δεν με πείραζε. Άμα συνέχιζαν, έλειπα ως το γιατρό και το παίρνανε, θα ήμουν οκ. Είπα, εγώ δεν παίζω εκείνη τη στιγμή. Σπύρο. Λοιπόν, πάμε να το αξιολογήσουμε τώρα όπως πρέπει. Πολύ σωστά θα μπορούσες, Κωνσταντίνε μου, να συνεχίσεις τον αγώνα σου και να πάρεις τον πόντο. Πάρα πολύ σωστά. Από τη στιγμή που ο παιχνιδάς δεν σταματάει το παιχνίδι. Πάρα πολύ σωστά και άτυχος ο Ηλίας που η άμμος έπεσε στο μάτι του, στο φακό του και δεν έβλεπε. Εκείνη τη στιγμή εμείς παροτρύναμε τον Ηλία τρέχοντας με νερό μαζί με τη Σταυρούλα για να ξεπλύνει τα μάτια του να σταματήσει ο αγώνας, γιατί δεν έβλεπε. Πολύ σωστά λοιπόν θα μπορούσες να συνεχίσεις. Ό,τι είναι λοιπόν νόμιμο είναι και ηθικό, δηλαδή ο ηθικός φραγμός καταλύεται στο 8-8-9-9. Ενώ στο 13 βάζουμε μπροστά την ηθική μας και σταματάμε με ευκολία τον αγώνα και συμφωνούμε, ναι, Ηλία μου, πέρασε στο γιατρό να φτιάξουμε το μάτι αφού και θα το συνεχίσουμε. Εμείς λοιπόν, από τη θέση που ήμουν και οι δύο ομάδες, ενεργούνε
πιο ακαριά, πιο άμεσα από ότι ο παιχνιδάς σε ειδικά τέτοια θέματα. Ωραία. Ο Ηλίας, βάζοντας μπροστά το τι πραγματικά πρέπει να συμβεί με βάση την ηθική που έχουμε εδώ μέσα και παίζουμε όλοι μας, κοντοστάθηκε και τον περίμενε στο στόχο για να έρθει ο Σάκης. Την ίδια στιγμή δεν περιμένατε. Εσύ αντίθετα, Τάκη μου, από τη μία αποπλάνησες τον Ηλία, από την άλλη όμως, παρακίνησες τον Κωνσταντίνο να συνεχίσει και σου φώναζα, θες να παίξει τυφλός, θες να μην βλέπει, θες να παίξει τυφλός. Μίλα μόνος τώρα, πες. Πάμε λοιπόν στο που βάζουμε λοιπόν, ωραία νόμιμα είναι όλα. Θα μπορούσες, Κωνσταντίνε μου, να συνεχίσεις μέχρι να πάρεις τον πόντο. Κι ας ήταν τυφλός ο Ηλίας. Αυτό λοιπόν το νόμιμο, κατά το νόμιμο, ό,τι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Θα σου πήγαινε η καρδιά δηλαδή να πάρεις ένα πόντο και επειδή τον εγκατέλειψες αυτόν τον πόντο ή δεν τον προσπάθησες στο 13, θα τον διεκδικούσες στο 9-9 ή στο 8-8 με έναν που δεν βλέπει, παίχτη. Συγγνώμη, ολοκλήρωσες. Είμαι εγώ και βαράω στόχους. Θα έχω στο νου μου, αν ο Ηλίας βλέπει, αν ο πάγκος μου λέει ότι είναι να πει, αν εσείς λέτε ότι θέλετε, αν δεν ακούσει, και να σκεφτώ και την ώρα, ηθική ή, ή κανόνας, και έναν παιχνιδά που να μην σφυρίζει. Και να λέω τώρα, λοιπόν, για παίξε, σκέψου, ηθική ή κανόνας. Τι να κάνω. Ο πάγκος παρόλα αυτά έχει μια τρίτη ματιά στον αγώνα, μια πιο αντικειμενική, έτσι, έχει το κανένας γενικό πλάνο. Δεν καταλάβαμε τι έγινε εκεί με τον Ηλία. Αυτό μπορεί να το κρίνεις εκ των υστέρων. Με Σπυρό, να σου πω. Όταν παίζει, εγώ δεν μπορώ να έχω τη διάρκεια ρε Σπύρο να ακούω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό ήθελα να πω. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα σαν αφορά τους πάγκους. Αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα. Υπάρχει μια τρίτη όψη, η οποία είναι πιο ήρεμη, γιατί δεν αγωνίζεται εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι και για τους δύο παίχτες και για την αντίδραση του Ηλία. Και για αυτό που λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, υπάρχει ένα ελαφρυντικό, γιατί εκείνη τη στιγμή αγωνίζονται με σφιγμούς και διεκδικούν μια νίκη. Εμείς που βλέπουμε πιο καθαρά, γι' αυτό και εγώ και όσα δεν ξέρω ποιοι ακριβώς φωνάξαν σταμάτα. Σταμάτησε ο Κωνσταντίνος, γύρισε, κοίταξε τους πάγκους, συνέχισε, του λέμε σταμάτα, ξανασταματάει, κοιτάει τον διαιτητή ή τον Γιώργο ή τον παιχνιδά, λέει συνέχισε, πήγε να συνεχίσει και εκείνη την ώρα ο Ηλίας γύρισε και ακούστηκε σφυρίχτρα. Οπότε θεωρώ υπάρχει ένα ελαφρυντικό για αυτούς που αγωνίζονται. Και αυτό. Ο Κωνσταντίνος δεν θα έπαιζε πάρα ποτέ, παιδιά. Πολύ σωστά τα δεν θα έπαιζε, όλα. Παιδιά, ο πάρα πολύ και σωστά και θεωρώ ότι όλο η εξέλιξη. Και γενικά αυτού υπάρχει χώρο fair play μεταξύ των παιχτών. Έγινε πολύ σωστά. Η ερώτησή μου είναι, θα σταμάταγε στο 8-8 ή στο 9-9. Τίποτα άλλο. Αυτό. Προφανώς και θα σταμάταγα, αλλά εκ των υστέρων. Είμαι σίγουρος αν λοιπόν το αποτέλεσμα... ότι θα σταμάταγες. Ωραία, θα σταμάταγα, αλλά εκ των υστέρων, αν το αποτέλεσμα ήταν εις βάρος μου, θα έκανα ένσταση. Αυτό θέλω να πω. Εκείνη την ώρα θα σταμάταγα. Αλλά αν εμένα με ζημιώνει κάτι το οποίο είναι άδικο προς εμένα και προς την ομάδα μου, θα ζητούσα μετά μια ένσταση. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ θα την δεχόμουν. Ναι, μα αυτό θέλω να σας πω. Δεν οπότε είναι... όλα είναι στο fair play τελικά, στον καθένα. Το fair play, παιδιά, είναι στα δικά σας χέρια. Στο καθενός... δεν έχει να κάνει με το σφύριγμα. Νίκο, ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιζε ο Ηλίας με το Σάκη, χτύπησε ο Σάκη, σταμάτησε με τη μία το παιχνίδι. Για μένα, όταν ξαναξεκίνησε, λάθος του Ηλία που περίμενε γιατί είχε χτίσει τη διαφορά. Αυτό δεν είναι κάποιο fair play. Το fair play ήταν που σταμάτησε να δει τι έχει ο Σάκης. Από τη στιγμή που ξαναξεκινάει σφυρίχτρα, έχει κάνει μια διαφορά. Τι να του δώσει την μπάλα, παίρναμε να... και ρίξε πρώτο στόχους. Για μένα ήταν λάθος. Και πάλι, στη θέση του Βασάλου, εγώ δεν θα περίμενα τον Ηλία ούτε να βγάλει. Γιατί τώρα να λέμε το δίκιο, ούτε να βγάλει την άμμο από τα μάτια, ούτε οτιδήποτε. Γιατί και εμείς όταν παίζουμε στις λάσπες, εγώ προσωπικά προσέχω πολύ όταν βουτάω μέσα στη λάσπη, μην μου μπει η λάσπη μέσα στα μάτια, γιατί την έχω πατήσει και ρίχνω με το ένα μάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα να τα έχουμε με το μέρος μας. Οκ, θα μπαίνω σε όλα μπούνια μέσα και άμα πάθω τίποτα, θα είναι ο άλλος αναγκασμένος να κάνει fair play. Δεν παίζεται έτσι. Εγώ και στην έξω ζωή, που έχουμε παίξει όλοι αθλητισμό, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τι θα μπαίνει ο άλλος με τα μπούνια, εμείς θα προσέχουμε λίγο να βλέπουμε και τέτοια και άμα γίνει κάτι, σταματήσε το παιχνίδι γιατί δεν βλέπουμε και τέτοια. Πρέπει να προσέχουμε λίγο και πώς παίζουμε και τι κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Ηλίας. Ηλία. Ο καθένας πράττει
και κρίνεται για τις πράξεις του. Εγώ μπορεί να κρυθώ από την ομάδα μου γιατί σταμάτησα και έχασα τελικά τον πόντο και να μου πούνε «Μας έφερε στην ήττα, σε βγάζουμε στον τάκο», λέω τώρα εγώ. Ο Νίκος ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να είναι cool με το να μην σταματήσει. Εγώ 100 φορές να γύρναγα το χρόνο πίσω. Άμα βλέπω το συμπαίχτη μου κάτω να φωνάζει, σταματάω τον αγώνα. Και ας με κρίνουν οι... Θα κοιμάμαι εγώ το βράδυ κομπλέ. Σπύρο, βλέπω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στην ομάδα σου αυτή τη στιγμή. Γιώργο, δεν έχω συνηθίσει 4 μήνες τώρα να βλέπω τον Ηλία να σταματάει αγώνες για το παραμικρό. Ίσως να είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν έχω δει και άλλον παίκτη 4 μήνες τώρα να σταματάει αγώνες για το παραμικρό. Συμφωνείτε ή κάνω λάθος? Κανένας μας δεν πέρασε. Κανένας μας. Φορά το κάνω. Άρα προέκυψε μία φορά να σταματήσει ένας αγώνας, να πλύνει το πρόσωπό του, να πλύνει τα μάτια του, γιατί πραγματικά δεν μου κάθεται καθόλου ωραίο, καθόλου σωστό να συνεχίζω να παίζω και να έχει τυφλωθεί ο διπλανός μου. Δεν μ' αρέσει αυτός ο πόντος να τον πάρω.